Ταξίδι στις σκέψεις. Γεια, ευτύχησε εδώ. Θα φτιάξουμε κροκ μεσχέ. Κροκ μεσχέ είναι ένα είδος σάντουιτς, γαλλική συνταγή. Είναι κλασικό, θα το φας, ας πούμε, στο Παρίσι, σε ένα ωραίο καφέ. Και ουσιαστικά είναι ένα σάντουιτς το οποίο έχει από πάνω μπεσαμέλ. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ νόστιμο. Η μπεσαμέλ είναι όπως το μπέικον, όπου και αν τη βάλεις γίνεται ωραία. Και θα φτιάξουμε ένα τόστ, το οποίο θα έχει μέσα καπνιστή γαλοπούλα. Έχω μερικές φέτες καπνιστή γαλοπούλα. Έχω κασέρι, μπορώ να το κάνουμε και με γραβιέρα. Εγώ με κασέρι θα το κάνω γιατί μου αρέσει πιο πολύ όπως λιώνει. Επίσης έχουμε λίγο μουστάρδα Dijon που θα λείψουμε στο ψωμί. Και θα χρησιμοποιήσουμε αυτά εδώ τα ψωμιά που φτιάξαμε στην κουζίνα μας, που είναι φωκάσια. Ουσιαστικά είναι ζυμάρι πίτσα στο οποίο το ψήσαμε στο φούρνο, σαν ψωμί. Και είναι ωραίο γιατί μπορούμε να το ανοίξουμε στη μέση και να το γεμίσουμε, να το κάνουμε σαν τόστ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμο ψωμί του τόστ ή να φτιάξετε ένα ωραίο σπιτικό ψωμί. Για την μπεσαμέλ που θα φτιάξουμε, έχουμε ένα ποτήρι, μια κούπα γάλα, το οποίο θέλουμε να είναι ζεστό, άρα θα το βάλουμε λίγο να ζεσταθεί. Έχουμε επίσης 2 κουταλιές βούτυρο ανάλατο, 2 κουταλιές αλεύρι, αλεύρι για κάθε χρήση, αφή και ραμάρι μάνα. Και προαιρετικά, αν θέλουμε και μας αρέσει την μπεσαμέλ, βάζουμε και λίγο μοσχοκάριδο. Άρα, αυτό που θα κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την μπεσαμέλ, ζεσταίνοντας πρώτα το γάλα στο μπρίκι. Ελαφρώς θέλουμε να είναι ζεστό. Και παράλληλα, θα λιώσουμε το βούτυρο, θα φτιάξουμε την μπεσαμέλ και θα φτιάξουμε και το sandwich toast μας, το οποίο μετά θα βάλουμε πάνω την μπεσαμέλ και θα το βάλουμε να ψηθεί στο γκριλ για να πάρει αυτό το ωραίο χρυσαφή χρώμα. Αν μετά στο τέλος θέλουμε το croque monsieur, που είναι croque κύριος, να το κάνουμε κυρία, δηλαδή να το κάνουμε croque madame, βάζουμε ένα τηγανιτό αυγό από πάνω, έχουμε εδώ, αν θέλουμε θα βάλουμε. Ωραία, ξεκινάμε. Ζεστάνουμε λίγο το γαλατάκι. Και σε μέτρα προς δυνατή φωτιά θα βάλουμε να λιώσουμε το βούτυρο. Στο μεταξύ να ετοιμάσουμε τα τοστάκια μας, τα σάντουιτς, κόψουμε το ψωμί στα δύο. Και το άλλο. Θα βάλουμε μουστάρδα Dijon στην κάθε πλευρά. Περίπου μισό κουταλάκι στην κάθε πλευρά. Αν δεν σας αρέσει, δεν βάζετε. Θες βάζεις και μαγιονέζα, αλλά θα είναι μετά υπερβαρύ, ενώ η μουστάρδα έχει σχεδόν μηδενικές θερμίδες. Βάζουμε τη μουστάρδα. Να βάλουμε τυρί και ζαμπόν. Το τυρί θα το κόψω με αυτό εδώ, θα κόψω φλίδες. Στο έτσι. Ωραία, είναι σαν να βάζουμε 2 φέτες τυρί και 2 φέτες γαλοπούλα στο καθένα. Μπορούμε να βάλουμε ζαμπόν, οτιδήποτε μας αρέσει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το σάντουιτς, το οποίο θα το κλείσουμε. Και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι, να σουταριστεί. Ορίστε. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα σάντουιτς μας. Πάμε τώρα λίγο να δούμε εδώ την μπεσαμέλ. Ωραία, εξατμίστηκε το νερό από το βούτυρο. Πάμε τώρα να βάλουμε μέσα 2 κουταλιές αλεύρι. Και να το καβουρδίσουμε ελαφρώς με το βούτυρο. Έχουμε χαμηλώσει το μάτι. Και ανακατεύουμε τώρα συνεχώς να γίνει αυτό που λέμε μας η μαγειρική ορολογία αγού. Βούτυρο με αλεύρι. Και πάμε τώρα να ρίξουμε σιγά σιγά και το γάλα, το οποίο είναι ζεστό.
Ήταν πολύ το γάλα, δεν πειράζει. Και προαιρετικά τώρα βάζουμε και λίγο μοσχοκάριδο. Λίγο βάζουμε. Και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να πήξει και να έχουμε μια ωραία μπεσαμέλ. Βάζουμε και λίγο αλατάκι σε αυτό το σημείο. Ωραία. Έχει αρχίσει να πίζει. Και θα βάλω μπρος και το άλλο μάτι. Βάλουμε λαδάκι. Ωραία, η μπεσαμέλ είναι έτοιμη. Κοιτάξτε, τέλεια. Λίγο ακόμα ανακάτεμα, έχει πήξει ωραία. Την αφήνουμε εδώ. Τέλεια μπεσαμέλ. Υπέροχα. Με δύο κουταλιές βούτυρο, δύο κουταλιές αλεύρι για κάθε χρήση και μία κούπα γάλα. Λίγο αλατάκι και δύο μοσοκάριδο. Θα βάλουμε και λίγο άσπρο πιπέρι αν θέλουμε. Καλύτερα όχι μαύρο γιατί θα μαυρίσει και θα έχει κομματάκια που δεν θα φαίνονται όμορφα. Ωραία, και τώρα περάσουμε ελαφρώς λίγο τα σάντουιτς από την κάθε πλευρά, λίγο να σοταριστεί λίγο το ψωμί, έτσι να σταθεί, να γίνει ελαφρώς τραγανιστό. Το ψωμάκι. Το βάλουμε και από τις δύο πλευρές, το βάλουμε πρώτα ανάποδα. Είναι ένα απλό σάντουιτς αυτό, αυτό είναι υπερπαραγωγή, υπερσυνταγή. Κάνουμε. Καλά είμαστε! Περιμένουμε να φάμε κροκ μεσχέ! Τέλεια συνταγή, και βασικά τέλεια, θα είναι επειδή είναι τέλειο το ψωμί. Αυτό το ψωμί εγώ θέλω κρόκ μαντάμ, αλλά θα προτιμούσα κρόκ με ψάρι. Και να το φας και με λίγο ντοματούλα από πάνω, τέλειο είναι. Πω 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 κρούστα που έκανε. Λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραίο, ήταν έτσι κι αλλιώς ωραίο αυτό το ψωμί, τώρα έχει γίνει ακόμα πιο τέλειο. Ωραία, το ψήνουμε ελαφρώς από τις δύο πλευρές και θα το βάλουμε στο ταψάκι μετά. Τελικά θα το κάνουμε εδώ, είναι πιο απλό, πιο μικρό, πιο ωραίο, θα φαίνεται καλύτερα. Ωραία. Τέλεια, λοιπόν, βγάζουμε τα σαντουιτσάκια μας εδώ, ψημένα. Και από πάνω βάζουμε μπεσαμέλ. Πάμε. Πάρα πολύ ωραία συνταγή. Και σχετικά απλή. Ωραία. Τελευταίο πράγμα που έχουμε να κάνουμε από πάνω. Τρίψουμε λίγο ακόμα τυράκι. Για να λιώσει και να κάνει κρούστα. Για να καβουρτιστεί. Και τώρα αυτό πάει για 10 λεπτά στο γκριλ για να αρπάξει λίγο η μπεσαμέλ, να λιώσει το τυρί και θα είναι έτοιμο για φάγωμα. Πάμε στο γκριλ, πάμε, πάμε, πάμε. Ουάου! Ο κρόκος έτοιμος! Ο κρόκος μεσχέ, ο κρόκος κύριος! Κοκ μεσχέ! Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο τέλειο είναι. Σε φωνάζει να το φας. Και κοιτάξτε πώς γίνεται ένας κύριος κυρία. Βάζεις απλώς ένα αυγό από πάνω. Λοιπόν, θα σπάσουμε ένα αυγό, θα το τηγανίσουμε.
Ακεί. Έλα εδώ, φίλε. Εδώ. Ωχα, μαν. Πω, 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 πω. Καλά, αυτό είναι κόλαση. Κυριολεκτικά είναι φανταστικό. Κοιτάξτε, τι τέλειο που είναι. Τι τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τι κλαπ σάντουις και βλακίες. Κοιτάξτε εδώ. Και αυτό θα το σερβίρουμε ολόκληρο. Για να ρίξουμε πάνω το αυγό. Το τέλειο τηγανιτό αυγό. Θα αφήσουμε και ελαφρώς μελάτο τον κρόκο. Και βουαλά! Ορίστε, κρόκ μεσχέ με ένα αυγό από πάνω. Για να φτιάξουμε δύο κρόκ μεσχέ χρειαζόμαστε 4 φέτες ψωμί για τοστ ή σπιτικό ψωμί για σάντουιτς, 4 φέτες καπνιστή γαλοπούλα, 4 φέτες κασέρι, 2 κουταλάκια μουστάρδα ντιζόν και για την πεσαμέλ 2 κουταλιές αλεύρι αφίκερα μαριμάνα, 1 ποτήρι γάλα, 2 κουταλιές φούτυρο, αλάτι πιπέρι και προαιρετικά λίγο μοσχοκάριδο. Αν θέλουμε να το κάνουμε κρόκ μαντάμ, βάζουμε από πάνω ένα τηγανιτό αυγό. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ουσιαστικά είναι ένα τόστ που έχει από πάνω μπεσαμέλ. Αυτό εδώ έχει και το έξτρα το αυγό. Φτιάξτε το κι εσείς, υπέροχη συνταγή. Αν θέλετε να την ξαναδείτε, μπείτε στο bletsas.gr και έχουμε κι άλλες πολλές, πολλές συνταγές. Στο Facebook σελίδα Ταξίδι της Γεύσης μπορείτε να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας. Αυτά λοιπόν, να είστε καλά, φίλια πολλά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Στο Facebook γράψτε ποιο σας άρεσε πιο πολύ. Κύριος ή κυρία. Κρόκ μαντάμ ή κρόκ μεσχέ. Κρόκ μεσχέ ή κρόκ μαντάμ. Αυτά. Αρριβεντέρσι. Γεια. Τα λέμε την επόμενη φορά. Au revoir. Ταξίδι στις σκέψεις. Ωραία είναι. Α, αυτό είναι το καλύτερο. Θέλει λίγο. Είναι μπισαμέλ. Ωραία. Και αυτό εφόσον κρυώσει το τρως έτσι. Οχ! Καλά, τέλειο είναι. Κοίτα εδώ. Ήταν που ήταν τέλειο το ψωμί. Έχουν δώσει τα τυπιά. Μπεσαμέλ φανταστική. Πρέπει να φας. Ζηλεύουμε τώρα, Πάμε ένα ταξίδι. Πάμε ένα ταξίδι. Πάμε ένα ταξίδι. Ταξίδι γευστικό. Πάμε ένα ταξίδι. Ταξίδι στις σκέψεις.